Πατάρης Μανώλης Σταύρος, οικοδιοικητής του κέντρου. Σας αναφέρω στρατηγική ετοιμότητα έναρξης της ορκομοσίας των νεοσυλλέκτων οπτών της 2012 γάμα ΕΣΟ. Νεοσύλλεκτοι στρατιώτες της 2012 γάμα ΕΣΟ, ατενίζοντας τη Γαλανόλευκη και ενώπιον του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Μονιβασίας και Σπάρτης κυρίου Ευσταθίου, του Αντιπροέδρου της Βουλής κυρίου Λεωνίδα Γρηγοράκου, του εκπροσώπου του κυρίου Αρχικού Γενικού Επιτελείου Στρατού Υποστράτηγου Νικόλαου Νικολόπουλου, Διευθυντή του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών, των λοιπόν εκπροσώπων της Πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης και μπροστά στους γονείς και φίλους σας, δώσατε πρόο λίγου τον ιερό όρκο του Έλληνα στρατιώτη. Η σημερινή μέρα αποτελεί σταθμός της ζωής σας, διότι το έθνος σας αναθέτει μαζί με τους ήδη υπηρετούντες στο στρατό την ύψιστη αποστολή να διαφυλάξετε το υπέρτατο αγαθό του, την ελευθερία. Αποστολή δύσκολη αλλά και ωραία, η εκπλήρωση της οποίας προϋποθέτει υπευθυνότητα, γενναιότητα και λεβεντιά. Από σήμερα αποτελείτε μαζί με τους παλαιότερους συναδέλφους σας την ασπίδα και το δόρυ του έθνους. Μια ασπίδα ατσάλινη και άθραυστη, πάνω στην οποία θα συντριβεί κάθε εχθρική επιβολή που θα στραφεί κατά της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Παναγιώτατε, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των λοιπόν αρχών, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί αξιωματικοί και οπλίτες, νέοι στρατιώτες, ως εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του κυρίου Αρχηγού του ΓΕΣ, αντιστρατείου Κωνσταντίνου Ζιαζιά, προς όλους τους παρισταμένους. Νεοσύλλεκτοι στρατιώτες, προ λίγων λεπτών με τον όρκο σας, δώσατε την κορυφαία προς την πατρίδα υπόσχεση για τήρηση των νόμων της και τη μέχρι εσχάτων υπεράσπισή της. Αυτός ο όρκος αποτελεί ηθική δέσμευση προς την πατρίδα και άρρηκτο δεσμό με όσους υπερασπίστηκαν μαχόμενοι τις αξίες του ελληνισμού. Η κατάταξή σας στο στράτευμα αποτελεί μεν συνταγματική υποχρέωση, αλλά οι ευσυνείδητοι και ελεύθεροι πολίτες, όπως εσείς, πρέπει να τη θεωρούν υψής τιμή και δικαίωμα, διότι τους δίνει τη δυνατότητα να υπερασπιστούν το σημαντικότερο αγαθό του ανθρώπου, την ελευθερία. Το περιβάλλον που ενταχθήκατε, πέραν της προστασίας και της ασφάλειας, συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας. Αντισυνταγματάρχης Λύκος Νικόλος, διοικητής Δευτέρου Τάγματος, αναφέρω στρατηγέ, πέρας τελετής ορκομοσίας.